Καλησπέρα. Είναι λίγο άχαρο να πρέπει να μιλήσει κανένας για την κρίση και γιατί είναι δυσάρεστο το θέμα και γιατί είναι το μόνο θέμα για το οποίο συζητάμε εδώ και 2 χρόνια και πάνω. Και επομένως είναι και πολύ δύσκολο να πει κανένας κάτι καινούριο. Δεν θα σας πω πράγματα που δεν ξέρετε. Πιστεύω να τα πω όμως με έναν τρόπο που ίσως προβληματίσει διαφορετικά. Ελληνική Περεστρόικα, λοιπόν, για όσους παλιότερους θυμούνται τι είναι, η Περεστρόικα ήταν η διαδικασία των μεταρρυθμίσεων που ξεκίνησε στη Σοβιετική Ένωση στην αρχή και στις υπόλοιπες χώρες του υπαρκτού σοσιαλισμού, στο τέλη της δεκαετίας του 80, ακριβώς επειδή οι χώρες αυτές είχαν φτάσει σε ένα οικονομικό και πολιτικό αδιέξοδο και βέβαια η κρίση αυτή συμπαρέσυρε όλους αυτούς τους θεσμούς και τις δομές οι οποίες υπήρχαν. Για τους νεότερους που δεν γνωρίζουν τον όρο, δεν είναι μια υποεπιτροπή της Τρόικα, η Περεστρόικα. Παρότι ο όρος έχει ρωσικές καταβολές. Το πρόσωπο που ταυτίστηκε με την Περεστρόικα ήταν βέβαια ο Μιχαήλ Γκορμπατσόφ, ο οποίος ως γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος και ο ισχυρός άνδρας που ανήλθε στην εξουσία μετά από μια σειρά πολύ ηλικιωμένων ηγετών της χώρας, επιχείρησε να φέρει μια αλλαγή, να αλλάξει τα πράγματα και βέβαια στην πορεία συμπαρέσυρε και τον εαυτό του στην καταστροφή, διότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να αλλάξει ένα σύστημα το οποίο σε έχει αναδείξει, μέσα στο οποίο έχεις αναπτυχθεί εσύ. Και αυτό βέβαια είναι το πρόβλημα που πιστεύω αντιμετωπίζουμε στην Ελλάδα. Έχουμε, ουσιαστικά βρισκόμαστε σε μια κατάσταση στην οποία έχουμε να αλλάξουμε το σύστημα το οποίο ανέδειξε τους ίδιους τους ανθρώπους που προσπαθούν να το αλλάξουν. Και αυτό είναι το μεγάλο, η μεγάλη πρόκληση. Η αναλογία με την Περεστρόικα έχει μια εργαλειακή διάσταση. Δεν σημαίνει ότι είμαστε σαν τις σοβιετικές χώρες. Υπάρχουν βέβαια πολλές ομοιότητες. Η Ελλάδα μπορεί να θεωρηθεί ως ένα βαθμό ένα είδος σοβιετικού υποδείγματος με την έννοια του ότι πάντοτε υπήρξε ένα κλειστό περιβάλλον στο οποίο ανεπτύχθηκαν μια σειρά από δραστηριότητες και αξίες αρκετά κλειστές, εσωστρεφείς, προστατευμένες, που δεν ανταποκρίνονται στη σημερινή δομή του κόσμου, που χρειάζεται κανένας να είναι εξωστρεφής, ανταγωνιστικός, να παλεύει σε διεθνείς αγορές, να είναι συνέχεια να εκμεταλλεύεται συγκριτικά πλεονεκτήματα, να είναι μπροστά στα πράγματα. Βρισκόμαστε δηλαδή σε μια κατάσταση κάπως αντίστοιχη με αυτών των χωρών. Απ' την άλλη, όμως, έχουμε και κάποιες πολύ σημαντικές διαφορές. Είμαστε ένα δημοκρατικό καθεστώς, με όλα τα προβλήματα, αλλά είμαστε μια δημοκρατία. Το βιωτικό επίπεδο είναι ψηλό και το καταναλωτικό επίπεδο επίσης ψηλό. Και συνδεόμαστε με την Ευρώπη. Αυτά έχουν και θετικά στοιχεία, έχουν και αρνητικά στοιχεία. Το αρνητικό φερρυπίν είναι ότι έχουμε ταυτίσει αυτό το παροχημένο μοντέλο στο οποίο βρισκόμασταν με την ευημερία και την ευμάρεια. Ενώ στις σοβιετικές χώρες είχε ταυτιστεί με τη φτώχεια και άρα ήταν πολύ πιο εύκολο για τον κόσμο να παραδεχθεί ότι έπρεπε να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο. Η ουσία όμως της αναλογίας και αυτό που θα ήθελα να τονίσω ως βασικό μήνυμα στην παρουσίαση αυτή είναι ότι η κρίση που περνάει η χώρα σήμερα δεν είναι μια απλή οικονομική κρίση. Είναι μια βαθιά πολιτική, οικονομική και κοινωνική κρίση που απαιτεί από εμάς να ξεφύγουμε από ένα μοντέλο και να προχωρήσουμε σε ένα άλλο. Να αλλάξουμε τελείως τα πρότυπα πάνω στα οποία βασιζόμαστε. Και αυτό είναι η μεγάλη πρόκληση και η μεγάλη αναλογία με την κατάσταση που επικρατούσε στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης τη δεκαετία του 80. Βρισκόμαστε με άλλα λόγια σε μια κρίση μετάβασης σε αυτό το ριζικά διαφορετικό οικονομικό και κοινωνικό μοντέλο. Και το ερώτημα που θέλω να θέσω σήμερα είναι τι μας διδάσκει η εμπειρία αυτών των χωρών που κάναν αυτή τη μεγάλη μετάβαση σε εμάς τώρα που ουσιαστικά, με τις διαφορές μας βέβαια, προσπαθούμε να κάνουμε κάτι το αντίστοιχο. Και θα χρησιμοποιήσω την εμπειρία αυτών των ανθρώπων. Η προσέγγιση μου δεν θα είναι συνειδητά επαρχιώτικη. Τι εννοώ με αυτόν τον όρο? Εννοώ ότι θα επικεντρωθώ αποκλειστικά στην Ελλάδα. Θα θεωρήσω ότι η Ελλάδα δεν συνδέεται με διεθνείς εξελίξεις για έναν πολύ απλό λόγο. Εάν το διεθνές οικονομικό σύστημα καταρρεύσει, αυτό θα μας συμπαρασύρει και εμάς, εννοείται, και άρα δεν χρειάζεται να προβληματιστούμε για αυτό το ενδεχόμενο. Εάν όμως τα πράγματα πάνε καλά, δεν θα έχουμε καμιά δικαιολογία να σκεφτούμε ότι για κάποιους εξωτερικούς ή εξωγενείς λόγους δεν πήραμε τις σωστές αποφάσεις, τις αποφάσεις εκείνες που μπορούν να μας οδηγήσουν έξω από το αδιέξοδο. Γι' αυτό θέλω να σκεφτούμε με βάση τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά τα ελληνικά, χωρίς να θέλω να πω ότι δεν συνδέονται με γενικότερες τάσεις και γενικότερες κατευθύνσεις, αλλά έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε τις αλλαγές εδώ στη χώρα μας και να την προωθήσουμε σε μια διαφορετική κατεύθυνση. Υπάρχουν 2 στοιχεία που θα ήθελα να τονίσω. Ένα είναι γνωστό. Η μετάβαση αυτή θα είναι επώδυνη και η προσπάθεια που έγινε τα τελευταία χρόνια να αποφύγουμε αυτή την πραγματικότητα, να θεωρήσουμε ότι με κάποιο τρόπο θα ξεφύγουμε, θα είναι τα πράγματα εύκολα και σύντομα, κάποιοι θα μας σώσουν απ' έξω. Πιστεύω ότι αυτό το πράγμα έχει ξεπεραστεί, έχουμε πλέον όλοι βρισκόμαστε στην αντίληψη ότι τα πράγματα θα είναι δύσκολα. Αυτό είναι γνωστό και δεδομένο. Και όσο περνάει ο καιρός θα γίνεται ακόμα πιο δεδομένο. Το άγνωστο είναι ποια θα είναι η έκβαση αυτής της δοκιμασίας.
Γιατί βέβαια το να περάσεις μια αρρώστια δεν σε εξασφαλίζει ότι θα ξεφύγεις από αυτήν, μπορεί να περιπέσεις σε μια χειρότερη κατάσταση. Και το ερώτημα είναι εδώ πέρα, εάν η έκβαση αυτής της εξόδου από την κρίση θα είναι κάτι, ας πούμε, αντίστοιχο με την Τσεχία, μια χώρα που μετά την Περεστρόικα κατόρθωσε να σταθεί στα πόδια της, να αναπτυχθεί, να δράσει ως μέρος της ευρωπαϊκής πραγματικότητας με αποτελεσματικό τρόπο, ή αν θα γίνουμε κάτι σαν τη Γεωργία, μια παρακμιακή, περιθωριοποιημένη χώρα χωρίς περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης. Εάν θα προχωρήσουμε δηλαδή προς στον πρώτο κόσμο τον ανεπτυγμένο, ή αν θα πάμε πίσω στον τρίτο κόσμο. Το ερώτημα βέβαια της έκβασης της κρίσης μπορεί να φαίνεται λίγο υπερβολικό. Γιατί να προβληματιστούμε τώρα για αυτό το θέμα της έκβασης? Κατά κάποιο τρόπο το βλέπουμε σαν κάτι το πολύ μακρινό, το πολύ αφηρημένο. Πιστεύω όμως ότι χρειάζεται να σκεφτούμε πολύ σοβαρά όχι μόνο την κρίση όπως συμβαίνει σε καθημερινή βάση, με βάση τις οικονομικές εξελίξεις, το τι θα γίνει αύριο, τι θα γίνει μεθαύριο, αλλά να σκεφτούμε και την μακροχρόνια έκβαση. Είναι φυσικό να μην το πολύ σκεφτόμαστε. Γιατί όταν είσαι μέσα στην καταιγίδα, δεν σκέφτεσαι πού θα καταλήξεις, σε ποιο λιμάνι θα ράξεις, σκέφτεσαι μόνο πώς θα γλιτώσεις από τους αέριδες, από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζεις εκείνη τη στιγμή. Όμως πιστεύω και το μήνυμα που χρειάζεται να τονίσει κανένας είναι ότι η πραγματική τραγωδία δεν είναι τόσο η κρίση και οι δυσκολίες που περνάμε και θα περάσουμε, όσο η έξοδος από την κρίση σε λάθος κατεύθυνση. Δηλαδή, αν περάσουμε όλη αυτή τη διαδικασία και στο τέλος δεν έχουμε καταφέρει να στήσουμε τη χώρα σε διαφορετικές βάσεις, θα είναι μια πραγματική καταστροφή, πιστεύω. Όλες οι κρίσεις τελειώνουν. Έχουμε την τάση να το ξεχνάμε. Όταν είμαστε στη μέση μιας κρίσης, θεωρούμε ότι δεν υπάρχει τέλος, ότι αυτή είναι η πραγματικότητα που καλούμαστε να ζούμε για πάντα. Εκείνο όμως που έχει τη σημασία του είναι ότι οι κρίσεις έχουν μακροχρόνιες συνέπειες, ότι ιστορικά οι βαθύτερες αλλαγές δρομολογούνται στη διάρκεια κρίσεων. Αν κοιτάξει κανένα στην ιστορική εμπειρία, θα δει ότι οι πόλεμοι, οι οικονομικές κρίσεις είναι οι περίοδοι εκείνες στις οποίες οι αποφάσεις που παίρνονται έχουν τη δυνατότητα ουσιαστικά να καθορίσουν το μέλλον πολλών γενεών. Και ουσιαστικά ζούμε σήμερα στον κόσμο που διαμορφώθηκε από την κρίση των αρχών της δεκαετίας 70, τη Χούντα και την πτώση της Χούντας, αυτό που λέμε μεταπολίτευση. Το πραγματικό λοιπόν δίλημα που αντιμετωπίζουμε είναι εάν θα συνδυάσουμε την κρίση με μια παρακμιακή διαδικασία ή εάν θα συνδυάσουμε την κρίση, η οποία είναι πραγματικότητα, με μια επανεκκίνηση. Και στο υπόλοιπο της παρουσίασης θα ήθελα να τονίσω τα στοιχεία που μπορούν να μας οδηγήσουν προς τη δεύτερη κατεύθυνση και όχι προς την πρώτη. Υπάρχει όμως μια δυσκολία εδώ. Και η δυσκολία είναι ότι το βραχυπρόθεσμο κόστος της δεύτερης επιλογής, όπου όχι μόνο προσπαθείς να ξεφύγεις από την πραγματικότητα της κρίσης, αλλά να φτιάξεις κάποια καινούρια πράγματα, είναι ενδεχομένως μεγαλύτερο. Αυτό οι πολιτικοί επιστήμονες που μελετούν τη διαδικασία των αλλαγών αυτών ονομάζουν την κοιλάδα της μετάβασης ή και την κοιλάδα των δακρύων. Η βασική ιδέα είναι ότι προτού καλυτερεύσουν τα πράγματα, θα πρέπει να χειροτερεύσουν. Και βέβαια υπάρχει μια αναλογία στο πόσο θα καλυτερεύσουν με το πόσο θα δυσκολέψουν βραχυπρόθεσμα. Η κατάρρευση δεν είναι λύση. Ακούω πολύ κόσμο να λέει ότι δεν μπορούμε πια αυτό το μαρτύριο της σταγόνας, κάθε μέρα είναι χειρότερα, δεν ξέρουμε που πατάμε, ας χρεοκοπήσουμε, ας καταρρεύσουμε, να τελειώνουμε. Το δικό μου αντικείμενο έρευνας δεν είναι οι οικονομικές κρίσεις, είναι οι εμφύλοι πόλεμοι. Και ένα πολύ χαρακτηριστικό στοιχείο θα μπορούσα να το δώσω από πολλές χώρες, αλλά στη Βοσνία, Φερρυππίν, όταν ξεκίνησε ο εμφύλιος πόλεμος στην Ιουγκοσλαβία από την Κροατία, για ένα χρόνο σχεδόν οι Βόσνοι ζούσαν σε αυτή την κατάσταση, του ότι δεν ξέρανε πού θα ξημερώσει το αύριο, πώς θα πάνε τα πράγματα. Και πολλοί άρχισαν να λένε: ας γίνει ένας πόλεμος, να τελειώνουμε. Όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, άλλαξαν αμέσως γνώμη. Το μετάνιωσαν τελείως. Η κατάρρευση δεν είναι λύση, γιατί θα καταστρέψει δομές που είναι απαραίτητες για να μπορούμε να ξεφύγουμε από αυτή την δύσκολη κατάσταση. Είναι λοιπόν εφικτός αυτός ο δεύτερος δρόμος της κρίσης με την επανεκκίνηση? Ποιες είναι οι προϋποθέσεις του? Η οικονομική συνταγή είναι πολύ, είναι γνωστή, είναι η ανταγωνιστικότητα. Την έχουν αναφέρει και άλλοι ομιλητές, είμαι σίγουρη ότι θα την αναφέρουν και οι επόμενοι. Εγώ θέλω να δώσω μια έμφαση, ακολουθώντας και τον Ηλία τον Παπαϊωάννου, στην κοινωνική και πολιτική διάσταση, χρησιμοποιώντας ένα πολύ απλό σχήμα σε τρία επίπεδα. Φανταστείτε ότι είναι οργανωμένη η διαδικασία μιας μετάβασης σε τρία στάδια. Στο πρώτο έχουμε τη μακρά διάρκεια που χαρακτηρίζει το πολιτισμικό υπόβαθρο μιας κοινωνίας, τις αξίες της, τις νοοτροπίες της. Έχουμε τη μέση διάρκεια, τους θεσμούς και τους κανόνες και το κράτος. Και έχουμε και τη βραχία διάρκεια, τις ηγετικές αποφάσεις και την πολιτική σφαίρα.
Το κλασικό σχήμα αυτό που μας ανέπτυξε ο Ηλίας είναι ότι αλλάζει μια κοινωνία, ίσως λόγω τεχνολογικών αλλαγών, ιστορικών διαδικασιών. Σιγά-σιγά αλλάζουν οι αξίες. Μέσα από τις αξίες αναδύονται νέοι θεσμοί που αντικατοπτρίζουν τις αξίες αυτές, ένα νέο κράτος. Και από το κράτος αυτό ξεπηδάει μια πολιτική ηγεσία που ανταποκρίνεται και στα δύο προηγούμενα στάδια. Το πρόβλημα με αυτό το σχήμα δεν είναι ότι βέβαια ότι είναι λάθος, είναι σωστό, αλλά δεν έχουμε την πολυτέλεια να ακολουθήσουμε μια διαδικασία που παίρνει ολόκληρες γενναίες, ουσιαστικά αλλάζοντας την παιδεία και τις νοοτροπίες των επόμενων γενεών. Πρέπει δηλαδή να σκεφτούμε διαφορετικά. Και το θέμα που θέλω να δώσω έμφαση, πάνω στο οποίο θέλω να δώσω έμφαση, είναι ότι οι κανόνες ρυθμίζουν τη συμπεριφορά πολλές φορές χωρίς να χρειαστεί να αλλάξουν οι νοοτροπίες. Το παράδειγμα που πάντοτε δίνω γι' αυτό είναι το μετρό της Αθήνας, όπου δημιουργήθηκε υπόγεια στην Αθήνα ένα περιβάλλον που δεν έχει τις δυσλειτουργίες της υπέργειας πραγματικότητας. Μέσα στο μετρό οι άνθρωποι με τις ίδιες νοοτροπίες, τις ίδιες κακές συνήθειες, συμπεριφέρονται με τελείως διαφορετικό τρόπο, γιατί ακριβώς βρίσκονται μέσα σε ένα πλαίσιο που λειτουργούν άλλοι κανόνες. Αν λοιπόν μπορέσουμε να αλλάξουμε τους κανόνες, θα αλλάξουμε και τη συμπεριφορά των ανθρώπων, χωρίς να χρειαστεί να περιμένουμε να τις αλλάξουν ενδογενώς. Και αυτό είναι και το αντίστροφο σχήμα. Αλλά για να γίνει αυτό το πράγμα, χρειάζεται πρώτα να αλλάξει η πολιτική. Διότι η πολιτική είναι εκείνη που έχει τη δυνατότητα να μεταρρυθμίσει τους κρατικούς θεσμούς και ενδεχομένως να αλλάξει και τις νοοτροπίες της κοινωνίας. Η δυναμική του αντίστροφου σχήματος μπορεί να πετύχει λοιπόν χωρίς αυτή την άμεση αλλαγή στις νοοτροπίες, που δεν είναι εύκολη, αλλά χρειάζονται δύο βασικές προϋποθέσεις. Όπως είπα, η πρώτη είναι η μεταρρύθμιση του κράτους, μεγάλη ιστορία, αλλά όχι τόσο μεγάλη όσο η αλλαγή των νοοτροπιών. Και η δεύτερη είναι η πολιτική αλλαγή, βέβαια. Και θα μιλήσω κλείνοντας εδώ και θα αναφερθώ στην πολιτική αλλαγή και στις συνθήκες αποτελεσματικής διαχείρισης κρίσης που, κατά τη γνώμη μου, χρειάζονται για να μπορέσει να σταθεί και να στηριχθεί ένα πρόγραμμα μεταρρύθμισης του κράτους. Θεωρώ ότι υπάρχουν τρία αναγκαία συστατικά για να γίνει αυτό το πράγμα. Το πρώτο, χρειάζεται μια πολιτική ηγεσία που να έχει τη δυνατότητα να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες. Αυτό δυστυχώς που ζούμε το τελευταίο διάστημα στην Ελλάδα, και όχι μόνο το τελευταίο, αλλά και σε μεγαλύτερο χρονικό βάθος, είναι πολιτικές ηγεσίες που παρακολουθούν τις εξελίξεις με μεγάλη καθυστέρηση, με μεγάλη ανασφάλεια και πολλές φορές δεν έχουν καν τη δυνατότητα, τη δημιουργική, να αναπτύξουν τις στρατηγικές εκείνες που χρειάζεται, όχι μόνο για να ανταποκριθούν στις αλλαγές αυτές, αλλά και για να τις προλάβουν. Αυτό χρειάζεται να αλλάξει. Το δεύτερο που χρειάζεται να αλλάξει είναι ένα όραμα για το μέλλον. Αυτή τη στιγμή, όπως είπε και ο Πάσχος Μαντρεβέλης, τέτοιο όραμα δεν υφίσταται. Αλλά χωρίς όραμα, είναι πολύ δύσκολο να ζητήσεις από τους ανθρώπους να μπουν σε μια διαδικασία μεγάλων θυσιών, ιδιαίτερα εάν δεν τους δώσεις την αίσθηση ότι υπάρχει ένα διέξοδο, ότι αυτό το διέξοδο αξίζει τον κόπο, κυρίως μάλιστα όταν σε όλες τις κοινωνίες οι άνθρωποι είναι διατεθειμένοι να κάνουν θυσίες για τα παιδιά τους και τις επόμενες γενιές. Και βέβαια η Ελλάδα είναι μια κοινωνία που σε αυτό το τομέα υπερακοντίζει άλλες κοινωνίες. Οι άνθρωποι είναι πολλές φορές ως γονείς. Έχουν αυτή την έφεση και τη δυνατότητα να κάνουν αυτές τις θυσίες. Οπότε το όραμα είναι το δεύτερο στοιχείο. Το τρίτο στοιχείο που θέλω να τονίσω είναι η ανάγκη ενός νέου κοινωνικού συμβολέου, το οποίο θα αντικαταστήσει το σημερινό πελατειακό κοινωνικό συμβόλαιο, την εξαγορά, την ανταλλαγή ψήφων με διάφορες εκδουλεύσεις ή θέσεις εργασίας, με ένα συμβόλαιο στο οποίο θα βασίζεται στην αμοιβαία λογοδοσία, στη λογοδοσία των ηγετών, αλλά και στη λογοδοσία των απλών πολιτών. Την απόφαση δηλαδή όλης της κοινωνίας να βλέπει, να μάθει ότι υπάρχει μια άμεση συνάρτηση ανάμεσα σε πράξεις και σε αποτελέσματα και επιπτώσεις των πράξεων, την οποία ατομικά αναλαμβάνει κανένας ως ευθύνη. Αυτά είναι λοιπόν τα τρία στοιχεία που χρειάζεται για να μπορέσει να προχωρήσει το σύστημα το πολιτικό στην διαδικασία αυτής της μεγάλης μεταρρύθμισης. Το μεγάλο ερώτημα, πόσο εφικτό είναι αυτό το πράγμα? Θεωρώ ότι είναι πολύ δύσκολο. Είμαι σίγουρος ότι μοιράζεστε κι εσείς αυτή την αίσθηση, αλλά απ' την άλλη θεωρώ ότι δεν είναι αδύνατο. Και θα τονίσω δύο στοιχεία που αξίζει κανένας να προσέξει, που ενισχύουν την τάση αυτή ενδεχομένως της λειτουργίας των αλλαγών αυτών ως μοχλή. Ο πρώτος είναι η ανεπάρκεια και η απαξίωση του πολιτικού προσωπικού. Η αίσθηση δηλαδή που έχει αποκομίσει ο κόσμος ότι η χώρα έχει πολιτικούς οι οποίοι είναι κατώτεροι των περιστάσεων, λειτουργούν με ερασιτεχνισμό, με έλλειψη επαγγελματισμού, με ανεπάρκεια. Αυτό δημιουργεί ενδεχομένως σε ένα περιβάλλον όπου και η πολιτική λειτουργεί ως αγορά την αίσθηση ότι υπάρχει χώρος για να μπουν καινούργιοι άνθρωποι, να λειτουργήσουν με διαφορετικό τρόπο. Και η δική μας εκεί συμβολή είναι να τους αναγνωρίσουμε ή να προσπαθήσουμε να κινηθούμε προς την κατεύθυνση της επιβράβευσης και της ενίσχυσης των ανθρώπων εκείνων που έχουν κάποιον διαφορετικό λόγο και κάτι διαφορετικό να πούν.
Το δεύτερο είναι η εξωτερική πίεση. Το μεγάλο μας πλεονέκτημα, έστω και αν δεν μας αρέσει να το αναγνωρίζουμε, είναι το γεγονός ότι βρισκόμαστε στον ευρωπαϊκό χώρο, η κρίση μας συνδέεται με μια γενικότερη ευρωπαϊκή κρίση και άρα έχουμε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε ως μοχλό των αλλαγών αυτών την εξωτερική παρουσία. Που για λόγους πολλές φορές είτε ιδιοτελείς είτε γενικότερους μπορεί να κινείται στην κατεύθυνση των μεταρρυθμίσεων. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το εκμεταλλευτούμε όσο μπορούμε και είναι κάτι που διαφοροποιεί την εμπειρία της Ελλάδος από την εμπειρία των ανατολικών χωρών που πέρασαν ουσιαστικά χωρίς καμία είδους υποστήριξη σε αυτή τη μεγάλη αλλαγή με αποτελέσματα που πολλές φορές ήταν εξαιρετικά επώδυνα. Συνοψίζοντας λοιπόν, τέσσερα στοιχεία. Βρισκόμαστε σε μια κρίση μετάβασης, όχι μια απλή οικονομική κρίση. Η έκβασή της θα καθορίσει τις ευκαιρίες και το βιωτικό επίπεδο των επόμενων γενιών. Οι σημερινές επιλογές που θα κάνουμε σήμερα θα καθορίσουν αυτή την έκβαση και η πολιτική αλλαγή είναι αναγκαία προϋπόθεση μιας επιτυχούς έκβασης αυτής της κρίσης. Σας ευχαριστώ πολύ.